Στη φυσική του έδρα στο Μαρτινέγκο, ο Εργοτέλης μπήκε ιδανικά στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣΗ. Έπαιξε σήμερα κόντρα στον Αλμυρό. Η ομάδα του Γαζίου ήταν απειλητική στο ξεκίνημα, είχε καλές στιγμές. Ωστόσο, στο 21 οι κιτρινόμαυροι άνοιξαν το σκορ μετά από φάουλ του Χότζα, σύγχυση στην περιοχή και τον Δουλγεράκη να πετυχαίνει το 1-0. Ο Εργοτέλης είχε ευκαιρία και για δεύτερο γκολ μέχρι να φτάσει σε αυτό στο 38. Ο Ντάγια με ωραία ατομική προσπάθεια βρήκε τον Ντίσα και αυτός πέτυχε το 2-0. Τέλος ημιχρόνου με τρίτο γκολ για τον Εργοτέλη από ασίστ του Χότζα. Ο Ντίσα σε θέση βολής εύστοχος για το 3-0. Ο Αλμυρός είχε δοκάρει στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε όμως να πετύχει ούτε τον γκολ της τιμής. 3-0 το τελικό αποτέλεσμα, Εργοτέλης Αλμυρός. Ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η ομάδα του Εργοτέλη. Εμείς σταθήκαμε σε κέρυες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, λίγο άτυχη, αλλά αυτό δεν μειώνει την αξία της νίκης του Εργοτέλη, είναι πέρα για πέρα δίκαιη. Εμείς θα κοιτάξουμε από την πλευρά μας το επόμενο διάστημα να βελτιώσουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα, ώστε να μην τα έχουμε στο μέλλον, να παρουσιάσουμε μια καλύτερη εικόνα. Είναι σίγουρα ένα θέμα για εσάς, γιατί είδαμε στο πρώτο ημίχρονο και με τον Τιμπάκη και είχατε έτσι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να βελτιώσετε τον τρόπο που μπαίνετε στο γήπεδο. Αυτό έχετε διακρίνει. Ναι, μέσα είναι και αυτό και κάνουμε πάρα πολύ εύκολα, πουλάμε πάρα πολύ εύκολα την μπάλα και κάνουμε αρκετά λάθη εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε σήμερα στο Μαρτινέγκο και γέμισε το γήπεδο. Ευχόμαστε κάθε Κυριακή που παίζουμε να είναι δίπλα μας. Αυτό μας δίνει δύναμη και μας κάνει ακόμα μια ομάδα που βλέποντας το δικό της κόσμο γινόμαστε πιο ισχυροί. Είμαστε μια ομάδα που ξεκινήσαμε την εντεκάδα με σήμερα με 6-7 μικρούς, αλλά νομίζω ότι λέγοντας τη λέξη μικρός στα 17-18 παίζοντας το τοπικό, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτά τα παιδιά πρέπει να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο Εργοτέλης να είναι η αφετηρία, έτσι ώστε να πάνε και τον Εργοτέλη ψηλά και να πατήσουν και αυτοί πιο ψηλά.